την ώρα που το Προεδρικό βλέπει ως μεγάλη εικόνα, ωφέλη κυρίως για τους καταναλωτές. Είναι το επιστέγασμα πολλών διαβουλεύσεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και των διευκρινήσεων που έχουν δοθεί. Ο κύβος ερήφθη, με την Κυπριακή Δημοκρατία να συμμετάσχει τελικά στο πολυσυζητημένο εγχείρημα του Great Sea Interconnector. Παρά τις επιφυλάξεις και τις έντονες ανησυχίες από πολιτικής και οικονομικής πλευράς, η κυβέρνηση έκρινε πως η μεγάλη εικόνα είναι ευνοϊκή για τα συμφέροντα και τα ωφέλη που θα αποκομίσει η Κυπριακή Δημοκρατία και κυρίως οι καταναλωτές. Οι εκτιμήσεις είναι ότι θα υπάρξει μείωση από 30 μέχρι και 40%. Από το 30, αντιλαμβάνομαι αυτό. Από το 2030. Ναι, ναι. Μάλιστα, μέχρι και 40%. Αντιλαμβάνεστε ότι συνδυαστικά αυτό το έργο μαζί με τα υπόλοιπα, δηλαδή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη χρήση φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους. Οι βασικές πρόνοιες αυτής της συμφωνίας αφορούν οικονομική ενίσχυση της κυβέρνησης του έργου 25 εκατομμυρίων για 5 χρόνια. Το κόστος κατά την περίοδο λειτουργίας της διασύνδεσης και το γεωπολιτικό ρίσκο θα επιμερίζεται με την Ελλάδα στο 50-50. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν χρειάζεται να λάβει τώρα, αλλά στο προσεχές μέλλον την απόφαση για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του έργου με κόστος 100 εκατομμύρια ευρώ. Καθοριστικής σημασίας ήταν οι διαβεβαιώσεις της γαλλικής κατασκευάστρια εταιρείας Nexans, πως το κόστος του έργου δεν θα ξεπεράσει τα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επιφυλάξεις πάντως παραμένουν, με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας να εκτιμά πως οι Κύπροι καταναλωτές θα κληθούν για πολλά χρόνια να καταβάλουν ένα ποσό 17 ευρώ τον μήνα. Όταν λάβεις υπόψη όλες τις παραμέτρους και όλα τα δεδομένα τα οποία δεν αμφισβητούνται από καμία πλευρά, το 8,3 της απόδοσης κεφαλαίου, τα 5 πρώτα χρόνια της παροχής 25 εκατομμυρίων, δηλαδή 125 εκατομμύρια, τη διάρκεια απόσβεσης του έργου, όλα αυτά λίγο ή πολύ είναι προαποφασισμένα. Δεν είναι μια σειρά από εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν ακόμα για να υλοποιηθεί το έργο. Ανάμεσα στις αντιδράσεις είναι και αυτή του Αβέροφ Νεοφύτου, ο οποίος με τη σειρά του είχε απαντήσει σε αναφορές του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Ο κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα να έχει και την άποψή του, αλλά επιλέγει και το ύφος με τον οποίο είναι τελικό. Μέσα σε όλα αυτά, η αυριανή συνάντηση το πρωί του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα αποκτά πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς μετά τον ναι της κυβέρνησης οι δύο ηγέτες καλούνται να συζητήσουν τα επόμενα ορόσημα του έργου, μαζί και τις προοπτικές του με την ενδεχόμενη συμμετοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Γάλλων και Αμερικανών. Μένουμε στα ενεργειακά.